Λοιπόν, κύριε, σαν το λέγε. Ναι, τι να πω, τι να πω εχθές. Χάρηκες. Πόβγε 4 γκολ Ολυμπιακός. Όχι, δεν χάρηκα. Αφού είσαι παοξής, δεν χάρηκες. Λοιπόν, δεν είμαι παοξής, αλλά δεν είμαι και αντιπαοξής. Ναι. Γιατί είπα και υπέρ του Πάου κάποια πράγματα εχθές. Ότι το γκολ του Μπάτου είναι καθαρό. Είσαι εδώ γι' αυτό. Λοιπόν, εγκληματικό το λάθος του Μερία. Εάν δεν δεχόταν ο Ολυμπιακός εκείνο το γκολ. Πάλι 4 θα το τσάπ. Όχι, άλλο μάτσα ήταν. 0-2 αν πήγαινε στο ημίχρονο θα ήταν διαφορετικά. Θα είχαν πάλι. Μέχρι 2-2, δεν γυρνάει το. Ποιο δεν γυρνάει. Ποιο δεν γυρνάει. Μέχρι 2-2. Τα είδε στα χαφ του Ολυμπιακού, πώ περπατούσαν το εκδότη. Χρειάζεται τα χαφ του Ολυμπιακού. Πώ περπατάγανε, ρε. Άλλο είναι το 0-2 και άλλο είναι το 1-2 με τον τρόπο που έγινε. Τι να κάνουμε, μεριά του Ολυμπιακού κάνει τσαφ. Το πρώτο τσαφ είναι που κάνει. Και λένε στον Ολυμπιακό, ακούστε, ακούστε. Δεν έβαλε τον Αβραάμ. Γιατί δεν έβαλε τον Αβραάμ. 36 χρονών ο Αβραάμ είναι καλύτερο από το μεριά. Ωραίο παίκτη πήρε ο Μπουτόταυρο. Παοξίδε. Άντε πάτε καθαρίστε τους εκεί πέρα και μας ζαλίστε τον έρωτα με τις διαιτησίες. Να η ευκαιρία. Διαιτησία 50-50. Τραμπούκο δεν έχει γιατί οι γορίλες του Σαββίδη έχουν πάρει το πούλμαν παραμάσκαλα και πάνε. Και δεν έχετε δικαιολογία και η μεν και η δεν να μας πείτε τίποτα. Διαιτησία σπαθή και άστε τα κλάματα. Βασίλη τι είδες. Για τον Μπάουκ πήγε ιδανικά το παιχνίδι του Ολυμπιακού χθες. Γιατί. Δηλαδή... Ναι. Ήταν κακό για τον Ολυμπιακό το αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε και στην ψυχολογία, αλλά επίσης ήταν κακό όπως και, έγινε από πλευράς, μετά, ναι. Και από πλευράς δυνάμεων. Δυνάμεων γιατί ο Ολυμπιακός πατάλησε πιο πολλές δυνάμεις. Έτσι. Άρα για μένα, για τον Παοξή, μπορεί να κοιμήθηκε ήσυχος. Ότι... Όταν είδε τα ξαπλώματα του Σεμέδου, του Καμάρα κτλ. Έτσι. Ότι για πολλούς λόγους, αν έλεγε σαν Παοξή, πώς θες να πας στο μάτς πριν ξεκινήσει. Τότε ήταν Ολυμπιακός. Αυτό θα σου έλεγε. Θα σου έλεγε αυτό, να πάρει η ψυχολογία να προηγηθεί και να πάει μια ανατροπή. Έτσι. Να του κουραστούν και οι παίκτες να τρέξουν πολύ. Το παίξες ανατροπή, ρε. Τρία φράγκα έδινε, ρε. Το παίξες. Σε ποιο. Σε ένα site, ξέρω εγώ. Στο 0-2 ήταν τρία φράγκα. Το 0-2 ήταν τρία φράγκα. Τις πλάκες ήταν τα τρία φράγκα, μου λες 0-2. Ναι, ναι. Μόλις πήγε το γκολ, πήγε στο 1-80. Εκεί άξιζε. Στο 1-2 άξιζε. Γιατί εκεί. Στο 1-2 άξιζε. Ήταν η κατάρρευση εδώ, την αναμέναμε. Βλέπαμε και με του 40 εδώ το παιχνίδι. Ναι, το είχατε πει στον αέρα, από ό,τι άκουσα. Λέγαμε ότι θα καταλάβει ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι. Κύριοι. Εμείς εδώ στο Μετρόπολης και στη Μαρμίτα, οι φίλοι μας, κάνουμε κριτική την ώρα του παιχνιδιού δημόσια. Δεν περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι, να έρθουμε και να πούμε καλά, ναι, δεν είναι ο μεριά το πόδι, σήκωσε και ιστορίες. Δηλαδή, στο ημίχρονο, εκείνη την ώρα που κάνουμε εκπομπή, λέμε έξω μεριά, μέσα ο Αβραάμ. Τελειώνει το μάτς, το λένε οι ρεπόρτερ, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού ή κάποιον. Αργήσατε, κύριε. Ναι, κύριε, το είπαμε στο ημίχρονο εμείς. Βέβαια. Ή πολλές φορές και με τις εντεκάδες τα λέμε. Τα λέμε. Όταν ναι. Βγαίνουν οι εντεκάδες. Λέμε το σκορ που όταν πιστεύμα... είπαμε Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, ας πούμε που είδαμε τα χάφτη ΣΑΕΚ που ήταν λυπής, λέμε 2-0-3-0 είναι το παιχνίδι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν ασπάζομαι την άποψή σας αυτή ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κουρασμένος. Τι κάνουνε, βαράνε κασμά. Εν πάση περιπτώσει είναι επαγγελματίες, παίρνουν τόσα χρήματα και πιστεύω ότι θα, μπουν, ότι θα μπουν πολύ σοβαρά στο παιχνίδι. Και φυσικά ότι... βαράνε κασμά. Και δεν θα επηρεαστούν από φυσικά. Το αποτέλεσμα αυτό και από την κούραση. Αυτοί που βαράνε κασμά και φτιάχνουν τώρα τη... ναι. Το μετρό, κουράζονται πολύ δηλαδή. Βαράνε δύο κασμιές. Αυτοί που είναι στο Δήμο και φτιάχνουν το. Εντάξει, το έφερε σαν παράδειγμα. Μην το φέρνει αυτό το παράδειγμα, γιατί στο πάρκο του Αϊθαρά που με φτιάχνει η Πατουλίδου είναι 12 νοματέοι με δύο κασμάδε. Οι δύο δουλεύουν, οι 10 πίνουν καφέ. Πλάκα κάνει, κασμά βαράνε. Εντάξει. Σιγά κουραστήκανε πολύ. Δεν λέμε να πούμε ότι οικοδόμησε, ότι κουράστηκε. Α, οικοδόμησε. Οι 10 κοιτάνε του δύο που δουλεύουν. Ότι δεν θα επηρεαστεί ο Ολυμπιακός και από το αποτέλεσμα και από την κούραση. Α είναι ο Πάοκ έξυπνο μετά το 60 να χτυπήσει που μου θέλουν να μου βάλουν το Βιερίνη από την αρχή. Κάτι αηδίε τέτοιε ακούω να πούμε. Και να παίξει ο Βιερίνη στην αρχή. Το παλτό τον Καντουρί θα βάλει στην αρχή, τέταρτο χαβ, να κρατήσει το κέντρο και μετά. Η Βιερίνια είπε ένα πράγμα από το πουλο, ότι τον είδε. Είναι το χειρότερο χρονικά σημείο να τον βάλει αυτή τη στιγμή βασικό. Ναι, γιατί ο Βιερίνια, επειδή είναι δεμένος με την ομάδα και θα τα δώσει όλα, δεν θα κάνει διαχείριση σε αυτό το παιχνίδι δυνάμεων ο Βιερίνια. Θα είναι σαν το μάτο το πονηρό. Έτσι. Θα μπει μέσα και θα τα δώσει όλα. Και αυτό ελοχεύει κίνδυνο υποτροπής του τραυματισμού του. Τα λέμε τώρα αυτά. Έτσι, για τον Βιερίνια. Γιατί είναι αρχηγός της ομάδας και έχει δείξει ότι όταν μπαίνει μέσα τα δίνει όλα. Έτσι, άρα δεν θα πάει, θα πάει συναισθηματικά. Έτσι, θα πάει συναισθηματικά και δεν θα κάνει διαχείριση δυνάμεων. Σωστά. Και έτσι, είναι επικίνδυνο να το χάσει. Έτσι έφαγε και το πόδι στη Λάρισα, εκεί ήμουνα. Δεν πήγε με τη λογική, πήγε με το συνέστημα. Γι' αυτό το γουστάρει και ο κόσμος βέβαια, έτσι. Και για πολλά άλλα. Αλλά προπονητής πρέπει να κοιτάξει το πρωτάθλημα σε βάθος. Έτσι. Δεν μου λες τον Μπουλούκο, πώς τον βλέπεις, τρώει πίτσες.
Το 40. Τα κάνω δίαιτα. Έχασα μερικά κιλά. Έχασε κάποια κιλά. Έχασε. Και θα χάσω κι άλλα. Να χάσει κι άλλα για να ζήσει. Να είναι και εδώ στο πρόσωπο σε βλέπω. Για να ζήσει. Έχει ωραίο μάγουλο να πούμε. Λοιπόν, για να τελειώσω με Ολυμπιακό, εγώ θα πω ότι είναι μεγάλο λάθος στην κριτική επάνω να πάμε να απομονώσουμε το λάθος του μεριά, το τσάφ του μεριά. Όχι, πούμε... δεν είναι λάθος η κριτική, Ραπτόπουλο. Γιατί είναι λάθος. Λάθος. Δεν είναι λάθος. Γιατί, φίλε. 0-2 το έχει το μάτσο, ωραία και όμορφα, ρε φίλε. Ναι. Και έρχεται ένα παίχτης αυτή τη στιγμή με το λάθος που έκανε και αλλάζει όλη η ιστορία στους 45 καθυστερήσεις. Είδες τα χαφ του Ολυμπιακού από το 60 μέχρι το 90. Πώς κατατροπώθηκαν. Φίλε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο χαφ και δυνάμεις, είναι και ψυχολογία. Εντάξει, ένα μάτς μπήκε εκεί το γκολ, άλλαξε όλη η ιστορία. Και δεν βλέπω φάουλ στη φάση του Τζιμίκα. Διαμαρτύρεται ο Λίγο. Βλέπω τάκλιν στην μπάλα. Δεν βλέπω φάουλ, κύριε. Μην αρχίσετε τα παοξίδικα στην ΑΕΚ. Ο Αγκούστο. Ο Αγκούστο είναι αργός. Γι' αυτό του μην πήρε την μπάλα. Μπορεί να ήταν και φάουλ. Εγώ δεν λέω δεν ήταν φάουλ. Να κάτσω και να πω με Αγκούστο ή ο Τζιμίκα στο φάουλ, ο επόπτης. Άστε τα αυτά. Άστε τα αυτά τις λεπτομέρειες. Γίνονται λάθη διαιτητικά. Πρέπει να φάσεις εσύ γκολ να είσαι απορδιοργανωμένος. Να έχεις τον Γκένι στα 10 μέτρα απόσταση στο μαρκάρισμα. Τη στιγμή που γίνεται. Άντε έχασε ο Μασούρας του αυτό. Εσύ στο κέντρο της άμυνας τι κάνεις. Πέφτεις δηλαδή ο στόπερ και αφήνεις 10 μέτρα. Μετά που αντίκρισε τη δεύτερη. Τάκλιν τον κάνει. Το βλέπεις. Τάκλιν. Τι φάουλ είναι. Μια αρχίζουνε. Γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, οι Καζαντζίδιδες. Ναι, σαν τους Παοξίδες. Ναι. Ορκ, είμαστε. Κατεβαίνουμε. Μήνυση. Σε κάνω μη. Μου θυμίζουν κάτι τύπους. Έρχεται, σε κάνουν μαγιά. Μου από κοντά. Τους τραβάς ένα μπουνίδι στο σαγόνι. Θα σε κάνω, λέει, μήνυση. Γενικά αυτή η ιστορία με δηλώσεις Μεθοδωρίδης και Καραπαπάδης. Έπεσε Ολυμπιακός. Οι ίδιοι τους οι οπαδοί τα βλέπουν και γελάνε. Κόψτε το, δεν πουλάει. Δεν πουλάει αυτό. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει, βέβαια. Ίσου να παπενεύεστε εδώ πέρα όπως και ο φίλος μας ο Μαλάτος που έχουν 43 και 44. 44. Μικραίνετε πολύ την ομάδα σας κάτω. Τάκλιν. Με το κλάμα αυτό εδώ, με τους γετητές, με τους ορισμούς, με τις ομάδες, με όλα αυτά εδώ. Μικραίνετε πολύ την ομάδα σας όταν βγάζετε ανακοινώσεις τρεις στην άλλη για αυτά τα πράγματα. Απείλησαν ότι θα φύγουν και από το πρωτάθλημα. Ναι, γελάσαμε εδώ, θα το ακούσουμε. Ναι, γελάσαμε. Σήμερα έχουμε επέτειο του ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα, 27 Νοεμβρίου του 63, έφυγε από το γήπεδο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ γιατί το ακυρώθηκε γκολ. Σήμερα έχει επέτειο ο ΠΑΟΚ. Είναι η αρχή του καζαντζηδισμού. Το 1963. Ήταν ο Σημαντήρης με το χέρι που απέκρουσε από μέσα. Ναι. Έπαιζε και ο πατέρας σου, για να θυμηθώ. Ο πατέρας μου ισοφάρισε. Το ακύρωσε το κόμμα. Το ακύρωσε. Το ακύρωσε. Πώς πλάκωσε ο πατέρας σου τότε. Πλακώθηκαν εκεί. Τέτοιο σκηνικό γίνεται να μην δεν έπαιξε ξύλο και ο πατέρας. Πλακώθηκαν εκεί, εντάξει. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι που ο Σημαντήρης απέκρουσε από το γάμα με το χέρι. Μέσα από τη γραμμή. Μέσα από τη γραμμή και δεν έδωσε τίποτα. Ούτε έδωσε ούτε κόρνερ. Και ήταν βούλγαρος ο διαιτητής. Πάλι ξένος. Ήταν βούλγαρος. Σεισμός στην Κρήτη βλέπω εκεί. Είδες τι έγινε, Ραπτόπουλε, αγαπημένος σου Κρήτικης. Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις είμαστε με τους ανθρώπους. Εντάξει. Κλείνουμε. Συγκίζομαι τα σχολεία. Εδώ κάνα σεισμός δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, λίγο να κινηθούν λίγο. Όχι, όχι. Αυτό έλειπε να γίνει και κανένα σεισμός. Καιρό έχει να γίνει. Θεσσαλονίκη μεγάλο. Όχι, ετοιμαστείτε, παιδιά. Παίξτε το στο στοίχημα. Όπου ο φτωχός και. Επόμενη εβδομάδα σεισμός 5-6 ρίχτε. Στη Θεσσαλονίκη. Πεντερέ, δεν το μνημόνιο του Ραπτόπουλου καιρό έχει να γίνει σεισμός. Μαζί μας η εταιρεία. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.